Στο στρατόπεδο των Τριών ξεκίνησε από σήμερα η τυπική για πολλού διαδικασία τη στήριξη προ το πρόσωπο του Νικόλα Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίε, άρχισε ήδη εν μέσω συσκέψεων το στήσιμο επιτελείο για τον προεκλογικό αγώνα. Η γραμματεία τη ΕΔΕΚ ανάψε σήμερα το πράσινο φω, ώστε στο συνέδριο του ερχόμενου Σαββατοκύριακου να υπάρξει η πανηγυρική υποστήριξη. Στο πλαίσιο τη πολιτιστική εισήγηση θα κατατεθεί προ συζήτηση και έγκριση η πρόταση για υποστήριξη τη υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου στο πρέσιο συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα για τι προσεχεί προεδρικέ εκλογέ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Δίκο με το ενδιαφέρον να πέφτει στο ποσοστό υποστήριξη του οποίου θα τύχει ο κ. Παπαδόπουλο. Κύκλοι του Δημοκρατικού Κόμματο που μίλησαν στο Σίγμα ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι οι δημοσκοπήσει που κατατέθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν τέσσερι και πω ο Νικόλα Παπαδόπουλο θα περάσει στον δεύτερο γύρο και θα είναι ο νικητή αν έχει απέναντί του τον Νίκο Αναστασιάδη. Την ίδια ώρα, στη Συμμαχία Πολιτών κατατέθηκε πρόταση από τον Σίμο Αγγελίδη, που θεωρεί ότι η υποψηφιότητα για τον ενδιάμεσο χώρο θα έπρεπε να είχε προκύψει από τη βάση των κομμάτων προ τι ηγεσίε και όχι από του πολιτικού αρχηγού και μόνο. Ο Γιώργο Λιλίκα πάντω παραμένει σταθερό στην αποφασή τη Ανώτατη Συγκλήτου, η οποία προτείνει την υποψηφιότητά του και επιμένει ότι θα πρέπει να εξακριβωθεί με αντικειμενικό τρόπο η εκλεξιμότητα του όποιου υποψηφίου του ενδιάμεσου χώρου. Μιλώντα στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο Άντρο Κυπριανού δήλωσε ότι για του ΑΚΕΛ προέχει διαμόρφωση του πολιτικού πλαισίου και μετά η αναζήτηση του υποψηφίου. Σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να είναι ο ίδιο υποψήφιο ή ακόμα και ο Γιαννάκη Ομήρου, ο, ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντα χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε τραπέζι, άρα δεν υπάρχουν ονόματα πάνω σε αυτό. Αλλά εμεί έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία. Δεν είμαστε οπως του άλλου που εγώ αποφασίζω ότι θέλω να είμαι υποψήφιο, βρίσκω του φίλου μου του πίθω να με υποστηρίξουν και τέλειω η διαδικασία. Πρόθεση του κόμματο κατέληξε. Είναι αφού ολοκληρωθούν οι σχετικέ δημοκρατικέ διαδικασίε, η εξαγγελία να γίνει εντό Ιουλίου.